X Factor είναι γεμάτο ανατροπές. Όσοι διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να πάρουν το μεγάλο ναι στην πρώτη φάση του bootcamp στην Αθήνα, βρίσκονται σήμερα στα Γιάννενα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, στα Γιάννενα, όπου αύριο θα διεξαχθεί η δεύτερη φάση του bootcamp που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία του bootcamp για το X Factor που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο στα Ιωάννινα. Η παραγωγή του πιο πετυχημένου talent show στον κόσμο μαζί με τους υποψήφιους που κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση των οντισιών ταξίδεψαν μέχρι τα Ιωάννινα για την επόμενη φάση. Εκεί οι μελλοντικοί μουσικοί αστέρες κλήθηκαν από τους κριτές να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό για να εντυπωσιάσουν και να φτάσουν πιο κοντά στο όνειρο και στα live shows. Η δημοσιογράφος μας Δήμητρα Σιβρή δεν έχασε ευκαιρία και έκανε μια βόλτα στα Ιωάννινα και μας ξεναγεί στις ομορφιές της πόλης. Τα Ιωάννινα είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, η μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου, αλλά και εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρης της βορειοδυτικής Ελλάδας. Ο κάτοικος ονομάζεται Ιωαννίτης, Ιωαννίτισσα, κοινός Γιαννιώτης και Γιαννιώτισσα. Τα Ιωάννινα βρίσκονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της Ηπειρωτικής Ελλάδας, στο κέντρο του ομώνυμου Λεκανοπεδίου. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με πλούσια πολιτιστική παράδοση και σύγχρονες αναπτυξιακές επιχειρήσεις. Στα Ιωάννινα εδρεύει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 14 τμήματα και περίπου 20.000 φοιτητές. Ξεχωριστή θέση κατέχει η λίμνη Παμπότιδα που παράγεται της πόλης. Η λίμνη των Ιωαννίνων με τους ρομαντικούς περιμετρικούς περιπάτους είναι το καμάρι της πόλης. Πολύτιμο στολίδι αυτής, το μικρό πανέμορφο νησάκι που φιλοξενεί. Άξιο αναφοράς είναι και το νησάκι της λίμνης, στο οποίο βρίσκεται μικρός οικισμός και διάφορα μνημεία για αξιοθέατα, όπως η τελευταία κατοικία του Αλή Παζά. Υπάρχουν 6 μοναστήρια και 3 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων βρίσκεται το σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, μήκους περίπου 830 μέτρων και εκτάσεις περίπου 14.300 τετραγωνικών μέτρων. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε από κάτοικους της πόλεως που προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο από τους βομβαρδισμούς των Ιταλικών αεροπλάνων το 1940. 50 χιλιόμετρα έξω από την πόλη βρίσκεται η γραφική Κόνιτσα και ο ποταμός Αός. Το κάστρο των Ιωαννίνων αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης. Η σημερινή του μορφή οφείλεται στον Αλή Παζά, ο οποίος ξαναέκτισε το κάστρο το 1815 σχεδόν εκ θεμελίων. Εδώ, σε αυτή την υπέροχη πόλη, το X-Factor έδωσε παρόν με όλα τα μελλοντικά αστέρια της μουσικής βιομηχανίας, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα. Είστε έτοιμοι? Μπράβο, παιδιά, μας ταξιδέψατε μέχρι τα Γιάννενα.